Η θαλάσσια πολιτική και στρατηγική που παρουσιάζεται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο συντονίζεται με τη γενική εθνική στρατηγική της κυβέρνησης. Αυτό ουσιαστικά γίνεται, που στόχο έχει την ενίσχυση του κεφαλαίου, ώστε στη νέα μεγαλύτερη, βαθύτερη, και όταν λέω μεγαλύτερη, ακόμα και από το 29 οικονομική κρίση, που βιώνουμε και έχει ξεκινήσει από το 2020, να μην έχει χασούρα το κεφάλαιο. Αυτό εξυπηρετεί, αν θέλετε, και το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα μονοπόλια και τους επιχειρηματικούς ομίλους θα πάνε τα δισεκατομμύρια. Σε αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, το κύριο ποιο είναι, ότι δημιουργείται όλα τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε τα 70 δισεκατομμύρια που έχουν υπολογιστεί και προγραμματιστεί από την κυβέρνηση μέχρι το 2026, να μοιραστούν κατά κύριο λόγο στους διάφορους κλάδους του κεφαλαίου, δηλαδή μεγαλοεπιχειρηματίες. Έτσι ενδιαφέρεστε να είσαστε έτοιμοι σαν Υπουργείο Ναυτιλίας με όλα τα αναγκαία εκείνα εργαλεία για να γευτούν, να ξεκοκαλίσουν τα δισεκατομμύρια λεφτά των λαών, τα σαγόνια του εφοπλιστικού, του τουριστικού, του ναυτιλιακού, των μεταφορών, του ενεργειακού κεφαλαίου και όχι μόνο. Θέλετε όμως να το παρουσιάσετε ως δήθεν φιλολαϊκό. Δεν μπορείτε όμως. Δεν θα πω εκείνη την κατάλληλη παροιμία, γιατί θα μας βάλουν πιπέρι. Μιλάω αυτή που λέει δεν θέλει να κρυφτεί η τάδε και η χαρά δεν την αφήνει. Όμως έτσι είναι. Κακά τα ψέματα, έτσι είναι. Γιατί ό,τι αντιδραστική αντεργατική νομοθεσία περάσατε μέσα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου σε βάρος των αυτεργατών και των εργαζομένων συνολικά, με τον πιστόλι στον κρόταφο του εκβιασμού στο όνομα της πανδημίας, το επεκτείνεται. Γιατί αυτό απαιτούν οι εφοπλιστές και οι υπόλοιποι κεφαλαιούχοι, και αυτό εσείς το κάνετε, αυτό υλοποιείτε. Μάλιστα, για να μειώσετε ακόμα πιο πολύ το εργασιακό κόστος και κατά συνέπεια το αποτέλεσμα θα είναι μεγαλύτερη φτώχεια των εργαζομένων σε αυτούς τους κλάδους. Αυτή είναι η στρατηγική σας σε συνθήκες βαθύτερης οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Τώρα, συνεπώς, το νομοσχέδιο τι περιλαμβάνει? Πρώτον, νέα προνόμια για το κεφάλαιο συνολικά. Δεύτερον, ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Τρίτον, κρατική και κοινωνική χρηματοδότηση. Τέταρτον, ενίσχυση ουσιαστικά, γιατί αυτό θέλετε, ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας, της κερδοφορίας των εφοπλιστών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές, τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, την ναυπηγοεπισκευή, τον παράκτιο τουρισμό, την αλυεία, τις υδατοκαλλιέργειες, την εξόρυξη και μεταφορά ενέργειας πετρελαίου, φυσικού αερίου, σε υποδομές επίσης αποθήκευσης και διανομής μέσω των αγωγών από τα λιμάνια της χώρας. Και πέμπτον, προώθηση όλων των αναγκαίων υποδομών για την εξυπηρέτησή τους μέσα από το πρόγραμμα των δημοσίων έργων και όχι βέβαια για τις σύγχρονες ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και ειδικά των νησιωτών. Δηλαδή, είναι πολύ φαντακτερή η ανισότητα. Οι νησιώτες δεν έχουν ανάγκη από διασφάλιση της υγείας τους. Δεν έχουν από παιδεία, δεν έχουν από φτηνές μεταφορές κλπ. Συνεπώς, η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης συνεχίζεται εκεί που την έχουν αφήσει οι προκάτοχοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, σε συνθήκες βέβαια ακόμα πιο οξυμένης οικονομικής κρίσης και διασποράς της πανδημίας. Τι κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Καταρχήν,
εξασφάλισε μέσα στο κατακαλό καιρό, μιλάω για τον Ιούλιο του 2020, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας των ναυτεργατών στη Ποντοπόρο Ναυτιλία. Μιλάμε για 120.000 ναυτεργάτες, ικανοποιώντας έτσι μία πολύχρονη στρατηγικής σημασίας αξίωση των εφοπλιστών. Κι όμως, να σας πω, αυτό είναι ομοί παραβίαση με στόχο ουσιαστικά το χτύπημα των σωματείων, γιατί τα σωματεία είναι αυτά που διαπραγματεύονται συλλογικές συμβάσεις με την εργοδοσία. Χαρακτηριστικά οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας που οι εφοπλιστές θα μπορούν να επιβάλλουν στους ναυτεργάτες με μόνο τη θέλησή τους, σύμφωνα με τη μισθολογική κλίμακα της ITF. Τελικά, τα αντεργατικά μέτρα προωθούνται και στους ναυτεργάτες και τους πλοηγούς, τους εργαζόμενους, αλλά και στους σπουδαστές στις ναυτικές σχολές που περιέχονται μέσα από αυτά τα άρθρα. Τεράστιες είναι οι απώλειες για το εισόδημα και τα ασφαλιστικά ταμεία των ναυτεργατών, με οδυνηρές συνέπειες, επαγγελματικές ασθένειες και θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, και απ' την άλλη, αμύθιτα κέρδη που συσσωρεύονται στα θησαυροφυλάκια των εφοπλιστών και άλλων κεφαλαιούχων μεγαλοεταιριών. Έτσι είναι, το να εξυπηρετήσετε τον ανταγωνισμό, τελικά το θύμα και το ξεζούμισμα είναι για τους εργαζόμενους. Προκλητικό είναι να χαρακτηρίζεται εθνική στρατηγική, λοιπόν, η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της διαχείρισης της απόλυτης και της σχετικής φτώχειας για τους εργαζόμενους, για το λαό συνολικά. Πίσω, λοιπόν, από τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί τόνωσης της ναυτοσύνης και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νοιολογίου, κρύβονται οι απαιτήσεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου, που και εν μέσω πανδημίας πάει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ της κερδοφορίας. Θωρακισμένο, βεβαίως, από όλες τις κυβερνήσεις, δεν είσαστε μοναδικοί, με προκλητικά προνόμια, φοροαπαλλαγές και συνταγματική, μάλιστα, κατοχήρωση. Το ειδικό πρόγραμμα Νέαρχος καταρτίζεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, ή το Πρόγραμμα Ανάπτυξης, πρόγραμμα με κριτήριο, πάντα την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, με φωτογραφικές διατάξεις και όχι τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων του Μόχθου στα νησιά. Βεβαίως, οι ανάγκες, ξαναλέω, των νησιωτών δεν υπάρχει ούτε καν σαν ανοίξει. Απλώς ονομάζεται τις ανάγκες του κεφαλαίου σαν ανάγκες των νησιωτών. Και όμως, να σας πω, εδώ είναι και τα ίδια τα στοιχεία. 40 εκατομμύρια ήταν μόνο η χρηματοδότηση των εφοπλιστών για τις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές το 2020. Ωστόσο, αφόρητη, 55. Σας ευχαριστώ για τη διόρθωση. Δεν το περιλάβαμε. Φαίνεται υπήρξε και νεότερη, ναι. Όμως, αφόρητη κατάσταση και για τους ναυτεργάτες, αλλά και για τους εργαζόμενους αυτοαπασχολούμενους και για τους βιοπαλλεστές αγρότες στα νησιά κλπ. Αναφέρεστε σε μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας. Ποια είναι αυτά? Ότι παρατείνεται την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το νόμο 4684 του 2020 και δίνεται τη δυνατότητα στους εφοπλιστές της ακτοπλοείας να θέτουν ή να παρατείνουν την αναστολή της σύμβασης ναυτολόγησης των ναυτεργατών για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο και με απόφαση Υπουργού να μπορεί να παραταθεί μέχρι το τέλος του Μάη του 2021. Άρα, παυτινό, δυναμικό. Το δε επίδομα των 534 ευρώ που προβλέπεται, καθώς και η ασφάλιση των ναυτεργατών, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή τα λεφτά του λαού. Η καταβολή τους επιδότησης για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο του 2020
Με μεγάλη καθυστέρηση έγινε πριν λίγες μέρες, ενώ δεν έχει δοθεί ακόμα η επιδότηση για τους μήνες Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη του 2020. Μαύρα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά για αυτούς τους ανθρώπους. Συνεχίζονται οι περιορισμοί στην επιδότηση των ανέργων. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι αποκλείονται ακόμα και από το επίδομα των 350 ευρώ. Τώρα πρέπει να συντομέψω. Τώρα, για την ναυτική εκπαίδευση, τι κάνετε? Δίνετε τη δυνατότητα να καλύπτονται το σύνολο ή μέρος από τα δίδακτρα που καταβάλουν οι μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικά τεχνικά λύκεια εμπορικού ναυτικού. Τι είναι αυτό? Είναι φωτογραφική ρύθμιση για το μοναδικό μέχρι σήμερα ιδιωτικό τεχνικό λύκειο εμπορικού ναυτικού που έχει ιδρύσει ένας ο εφοπλιστής, και δεν λέω το όνομα να μην του κάνω διαφήμιση, στοιχείο και αναγνωρίζεται από το κράτος. Οι μαθητές για 3 χρόνια του λυκείου καταβάλουν 4.000 ευρώ ανά έτος. Ή ακόμα για τις ρυθμίσεις για διευθυντές, τι κάνετε? Συνεχίζεται το στρατιωτικό καθεστώς στις ΑΕΝ με την παρουσία λιμενικών στις θέσεις διοικητικών υποδιοικητών και υποδιοικητών. Επίσης, στην παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης συνεχίζετε κι εσείς, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, την υποβάθμια της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, και είναι τεράστιες οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθηγητές, υλικοτεχνικές και κτηριακές υποδομές. Τι κάνετε, τι καινούριο βάζετε? Και το τονίζουμε. Την άσκηση για τη μονιμοποίηση της τηλεκπαίδευσης και τηλεκατάρτισης και μετά την πανδημία. Είναι μια θέση που προβάλλουν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι εφοπλιστές στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. Ενώ παραμένει συνολικά παραδεκτή η κατάσταση και στο ΚΕΣΕΝ και στις ΑΕΝ για τους σπουδαστές. Τη θεωρούμε πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτό που αναφέρεστε στη διαδικασία εξαίρεσης πλοίων από την πλοήγηση σε λιμένες και χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης από την πλοήγηση. Θεωρώ ότι αύριο στην ακρόαση θα υπάρχει εκπρόσωπος των πλοηγών να μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό. Εμείς από τη μεριά μας να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβρη, δηλαδή 3 μήνες πριν, σχετικά πρόσφατο, το εμπορικό πλοίο Maersk Μεσημαία Πορτογαλίας που μετέφερε containers και είχε ξεκινήσει από τις 7 το πρωί από την Ψιτάλια για το Τσανάκαλε, έπεσε πάνω στο καλλιστό του πολεμικού ναυτικού που εκείνη την ώρα είχε φύγει από τον άσταθμο της Αλαμίνας. Αποτέλεσμα, σύγκρουση. Το εμπορικό πλοίο χτύπησε στην Πρίμνη το καλλιστό και την κατέστρεψε. Με αυτή την έννοια θεωρούμε την εξαίρεση πλοίων από την πλοήγηση απαράδεκτη και επικίνδυνη για πρόκληση ναυτικών ατυχημάτων και περιβαλλοντικής θαλάσσιας ρύπανσης, αφού απαλλάσσει τις ναυτιλιακές εταιρείες από το ισχυτικό οικονομικό βάρος και μεταθέτει την αποκλειστική ευθύνη σε πλοιάρχους. Και ξέρουμε τις πιέσεις που ασκούνται, δεν είναι καινούργια πράγματα, για τον απόπλου ή κατάοπλου σε λιμάνια. Βέβαια να πω ότι στην οικονομική μελέτη που υπάρχει δεν αναφέρεται η μείωση των εσόδων της πλοηγικής υπηρεσίας. Και ξαναλέω, κύριε Πρόεδρε, ότι πιστεύουμε ότι στους φορείς θα είναι η Πανελλήνια Ένωση Πλοηγών. Σε ό,τι αφορά την ανανέωση συμβάσεων λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων κλπ. Αυτό τι είναι? Είναι ενίσχυση της μονοπωλιακής κατάστασης και παράβαση του σχετικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/352 και των αποφάσεων της ΡΑΛ
αλλά και δικαστικών αποφάσεων όπως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Και το λέω γιατί στο Κερατσίνιδρα Πετσόνα υπάρχει κίνημα διαμαρτυρίας, έχουν γίνει και ερωτήσεις στη Βουλή από το Κομμουνιστικό Κόμμα και μάλιστα για την ατμοσφαιρική ρύπανση με καρκινογόνες ουσίες που παράγει, έχουν επιβεβαιώσει με μετρήσεις επίσημες κατά ανάθεση και ο Δημόκρητος και το Αστεροσκοπείο και το Πανεπιστήμιο Βόρειας Ελλάδας. Και εσείς τι κάνετε? Πετάτε στα σκουπίδια την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, νομιμοποιείτε μέχρι τις 30 του 2021 μια παράνομη κατάσταση του μονοπωλίου όλα αυτά τα χρόνια και βέβαια έχει σοβαρότατες αποδεδειγμένες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής. Αντί να δείτε πώς θα φύγει αυτή η υποδομή από το Κερατσίνιδρα Πετσόνα στην κυριολεξία αυτό που απαιτούν και το κίνημα από κατοίκων που έχει αναπτυχθεί, αλλά και ο Δήμος. Τώρα, για τα άρθρα, για το λιμενικό σώμα, εντάξει, θα πω και αύριο. Με τα περισσότερα να πω ότι συμφωνούμε. Είναι διαχειριστικού χαρακτήρα, είναι αιτήματα πολλών ετών των λιμενικών. Σε μερικά θα προτείνουμε διορθώσεις για να μπορέσουμε να τα ψηφίσουμε και σε άλλα θα απέχουμε. Στην κατάρθρο συζήτηση θα μιλήσουμε πιο ειδικά και άλλα που διαιωνίζονται. Ας πούμε, να σας πω, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επανειλημμένα έχει ασχοληθεί με το ζήτημα, παραδείγματος χάρη, της στέγασης του προσωπικού και ειδικά στα νησιά με υψηλό κόστος κατοικίας και γενικότερης ζωής. Επί της αρχής λοιπόν καταψηφίζουμε.